το γεγονός είναι ότι ένας άνθρωπος που είναι ταπεινός ποτέ δεν χάνει το θάρρος του, ποτέ δεν χάνει την ελπίδα του. Και ο Άγιος Πορφύριος το έλεγε ότι είχα, λέει, πάρα πολύ πίστη σε αυτό το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και κάποτε που είχε κάνει μια παρακοή και αισθάνθηκε να φεύγει χάρης και λέει σταμάτησε η προσευχή, δεν μπορούσα να προσευχηθώ. Με το που πήγα και το εξομολογήθηκα τελειώσαν όλα. Και πάντα λέει έτσι έκανα. Γι' αυτό έλεγε στον πιστό, στον άνθρωπο του Θεού, δεν υπάρχει αδιέξοδο. Γιατί υπάρχει ο πνευματικός. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Δεν υπάρχει αδιέξοδο. Έπεσες, πήγαινε να εξομολογηθείς. Πέστε στο Θεό, τελείωσε. Βρήκες πέρασμα εκεί που ο άνθρωπος ο κοσμικός δεν έχει που να πάει. Γιατί δεν πιστεύει. Το χαρακτηριστικό του ανθρώπου του Θεού είναι η χαρά. Έτσι είναι βασικό στοιχείο αυτό, βασικό γνώρισμα του χριστιανού, του αληθινού χριστιανού, η οποία χαρά δεν χάνεται ποτέ, όπως και η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Αυτά τα χαρίσματα, τα στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, αυτά τα έχει πάντα ο χριστιανός. Και όταν, ας πούμε, παρελπίδα πέσει σε ένα λάθος ως άνθρωπος, πάλι φυσικά θα πονέσει για την αμαρτία, αλλά αμέσως θα ξαναβρει τη χαρά του και την ελπίδα του στο Θεό, γιατί υπάρχει μετάνοια, υπάρχει εξομολόγηση.